ένα ακόμα χαμένο τετατέτ στο παθητικό του στην φετινή σεζόν. Πέμπτο λεπτό, ωραία πάσα και ο Ντακόλ προσπαθεί να κρεμάσει το Μάντζαρι που βγήκε ή δεν βγήκε. Παρ' όλα αυτά ήταν θετική η παρουσία του νεαρού κάτω από τα γκολ post. Ήταν η πρώτη ευκαιρία που έχασε ο Ντακόλ που προσπαθούσε να βγει μόνο στο πρώτο σκόρερ. Εδώ ο Τάσος ο κριτικός προσπάθησε να πλασάρει τον Κατσούλη, δεν τα κατάφερε. Έδιωξε η άμυνα της Καλυθέας στο 23ο λεπτό. 40ο λεπτό, ο Ντακόλ νέα προσπάθεια, ωραίο πλασαριστό σουτ, λίγο out η μπάλα. 0-0 το ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο, νέα προσπάθεια, πάλι ο Ντακόλ πρωταγωνιστής. Διαγώνιο, όχι, έρχεται από πίσω, σουτάρι, μπλοκάρει ο Μάλτζερ στο 41ο λεπτό. Ακολουθεί στο 68 μια προσπάθεια του Θανάση του Τσίγκα, εδώ έξυπνα ο Φρανκού, εκτελεί γρήγορα το πλάγιο, δίνει στον Φόρτης ΑΕΛ, εκείνο σουτάρι, μπλόκαρε ο τερματοφυλακάς της Καλυθέας. Φτάνουμε στο 76, προσπάθεια της Καλυθέας και ο Ντακόλ φεύγει από δεξιά. Κάνει ένα διαγώνιο σου την μπάλα, πάλι δεν του κάνει το χατήρι, φεύγει λίγο out. Το είπα και πριν ότι έκανε απεγνωσμένες προσπάθειες να πετύχει ένα γκολ. Εδώ είναι ο Μαροκάκης που φεύγει σε τέτα τέτ, αλλά ο Μάλτζαρης ψύχρεμα μένει όρθιος και δεν καταφέρει να τον πλασάρει. Και πάμε σε δύο πολύ όμορφα γκολ από τον Εμμάνουελ Φρανκού. Ήταν τραυματίας, δεν μπόρεσε να βοηθήσει όλη τη χρονιά την ΑΕΛ. Βλέπουμε εδώ όμως το πρώτο, 1-0 στο 85ο λεπτό. Πολύ ωραίο γκολ και δεν έχουμε δει ακόμα το δεύτερο. Περίμενε να δεις το δεύτερο. Είναι καλύτερο για το μένα πρώτο, θέτει υποψηφιότητα για το καλύτερο γκολ της, της σεζόν και από άποψη τεχνικής και από άποψη θεάματος. Ένα γκολ, το δεύτερο του Φρανκού, το οποίο αν το βλέπαμε στο χθεσινό τελικό του Champions League θα μιλούσαμε ακόμα, πιστεύω, γι' αυτό. Δικαιολογημένα δέχεται τα συγχαρητήρια για το 1-0 στο 85ο λεπτό, δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ωραίο πάτημα της μπάλας και έρχεται ο νεαρός Σεμπέκος με διαγώνιο σουτ να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να ισοφαρίσει. Και μάλιστα βλέπουμε έτσι και τα συγχαρητήρια θερμά από τους συμπαίκτες του. Ωραία ενέργεια των παιχνιδιών. Καλυθέα, η οποία είναι μια καλή ομάδα. Καλή ομάδα, παραγωγική ομάδα, προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δεν είχε και άμεσο στόχο την άνοδο, οπότε δεν ήταν και αχωμένη στη διάρκεια της σεζόν. Στο δεύτερο και γύρο στο 92 έγινε αυτό το γκολ, στο 93. Ένα εκπληκτικό γκολ, δηλαδή αυτό το φινάλε, σε μια χρονιά που μόνο θλίψη γυρνάει στους Λαρισαίους, πανηγυρίστηκε με αφορμή αυτό το πανέμορφο γκολ του Εμμάνουελ Φρανκού, ο οποίος έκλειψε την παράσταση.